Μόσχα. Τα φλογοβόλα TOS 1α εξαπέλυσαν φωνικές καταιγίδες στην Ουκρανία. Τα βαριά φλογοβόλα συστήματα TOS 1α Σολτσπέπεκ θεωρούνται από τους Ρώσους κάποια από τα ισχυρότερα μη πυρηνικά συστήματα του κόσμου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λοιπόν δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την επιχείρηση συστημάτων TOS 1α Σολτσέπεκ σε κανονική μάχη. Η δράση αυτών των βαριών φλογοβόλων, όπως τα αποκαλούν οι Ρώσοι, φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε από την κεντρική στρατιωτική περιφέρεια στην ζώνη που λαμβάνουν χώρα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ρώσων στην Ουκρανία. Πληρώματα υπεύθυνα για την εκτέλεση επιθέσεων των στρατευμάτων ραδιενεργής, χημικής και βιολογικής προστασίας της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας αναφέρεται πως χτύπησαν άσχημα βαθιά καταφύγια των Ουκρανών. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η διαδικτυακή σελίδα της Βιέζντα του ρωσικού αμυντικού καναλιού που διαχειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Βάσει του ρωσικού άρθρου, οι δυνατότητες του συστήματος αυτού κάνουν σίγουρη υπόθεση την καταστροφή ακόμη και των πιο καλά θωρακισμένων οχυρώσεων του Ουκρανικού στρατού. Το σύστημα TOS 1α Σολτσέπεκ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένας εκτοξευτής θερμοβαρικών πυρομαχικών, λέγεται ότι αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μη πυρηνικά όπλα των Ρώσων, ίσως και ολόκληρου του κόσμου. Η Μόσχα αναφέρει πως για να αποτραπούν προσπάθειες σαμποτάζ στις επιχειρήσεις αυτών των συστημάτων, οι αποστολές του πραγματοποιούνται υπό την κάλυψη ειδικών ομάδων ασφάλειας, οι οποίες ελέγχουν τις περιοχές στις οποίες θα δραστηριοποιηθούν τα όπλα και τα συνοδεύουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Αφού χτυπήσουν τους στόχους τους, τα πληρώματα των TOS χρησιμοποιούν τον ενσωματωμένο εξοπλισμό εκτόξευσης βομβών καπνού, έτσι ώστε να εγκαταλείψουν τις θέσεις πυρός τους υποκάλυψη. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδειξε υλικό από την δράση συστημάτων Σολτσέπεκ όταν αυτά σφυροκοπούσαν θέσεις Ουκρανών κατά τη διάρκεια επιθετικών επιχειρήσεων των Ρώσων επί Ουκρανικού εδάφους. Σύμφωνα με το άρθρο της Βιέζντα, μία ομοβροντία βλημάτων 220 χιλιοστών διασφαλίζει πως θα διαλυθεί το ανθρώπινο δυναμικό, τα ελαφρώς τουρακισμένα οχήματα, τα όπλα και τα κέντρα διοίκησης του εχθρού που θα χτυπηθούν. Ο στόχος αυτών των όπλων είναι απλός. Κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να ανοίξουν τον δρόμο στις ομάδες εφόδου των ρωσικών δυνάμεων. Αυτά τα βαριά φλογοβόλα συστήματα έχουν γενικά ως κύριο στόχο την υποστήριξη μονάδων πεζικού, παρέχοντας άμεσα πειρά σε πεζικάριους που προχωρούν όλο και πιο κοντά σε εχθρικές γραμμές. Εξίσου σημαντική είναι και η υποστήριξη που παρέχουν σε κύρια άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα που παρατάσσονται πλάι στο πεζικό και κινούνται σε σχηματισμούς μάχης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.